Είχα πει πέρσι στο Intercontinental, αν θυμάστε, ότι σας ζηλεύω. Και σας ζηλεύω διότι είστε ασφαλιστές την εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τελείως βέβαιο ότι ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την ελληνική οικονομία σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία και είναι τελείως βέβαιο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία το κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης μεγαλώνει για πολλούς και διαφόρους λόγους που με βέβαια θα εξηγήσει ο κ. Βέτας πολύ καλύτερα από μένα. Το σύνολο λοιπόν της πολιτικής κυβερνήσεώς μας θα είναι έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Όχι ως ένα είδος ρουσφετιού, αλλά γιατί αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά θετικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Την 11η Νοεμβρίου γιορτάζουμε την ημέρα της ασφάλισης. Και σήμερα, 4 μέρες πιο πριν, είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Και ήθελα να πω μια κουβέντα πρώτα γιατί την ημέρα της ασφάλισης δεν... Εμείς εκπροσωπούμε την ιδιωτική ασφάλιση. Η ασφάλιση όμως είναι μια πολύ θεμελιώδης ιδέα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε και πολλές φορές την ξεχνάμε δυστυχώς και η οποία καλύπτεται κοινωνικά από το κράτος, ιδιωτικά από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Γι' αυτό και κάποτε την ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης τη λέμε τώρα ημέρα της ασφάλισης. Η ιδέα της ασφάλισης είναι το βασικό. Και θα ήθελα επιγραμματικά να σκεφτούμε, μια και είμαστε μια χώρα λίγο ασφαλισμένη, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η ασφάλιση εκεί που είμαστε ασφαλισμένοι και τι γίνεται στα υπόλοιπα. Σκεφτείτε λοιπόν, πέρσι πληρώσαμε 500.000 ζημιές σε αυτοκίνητο. Από αυτές το 94% ήταν αστική ευθύνη. Αν δεν υπήρχε ασφάλιση στο αυτοκίνητο, θα περνάγαμε τη ζωή μας στα δικαστήρια. Αυτό το καιρό δεν παίρνει κόσμος πολλά στεγαστικά δάνεια, όμως τα στεγαστικά δάνεια έχουν μπει στη ζωή μας. Σκεφτείτε, αν δεν υπήρχε ασφάλιση, η τράπεζα δεν θα μπορούσε να δώσει στον μέσο άνθρωπο ένα στεγαστικό δάνειο, διότι το στεγαστικό δάνειο πρέπει να είναι ασφαλισμένο, αλλιώς η τράπεζα χρειάζεται άλλα αποθέματα. Άρα, σπίτι θα αγόραζε μόνο ο πλούσιος, αυτός που δεν χρειαζόταν δάνειο. Η υγεία. Λέω και ξαναλέω την εξής απλή στατιστική. Στην Ελλάδα της δωρεάν δημόσιας υγείας πληρώσαμε το 17, είναι τα τελευταία στοιχεία, 14 δις. Από αυτά τα 14 δις το κράτος ασφαλιστική, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, πλήρωσε 8,5. Η ιδιωτική ασφάλιση πλήρωσε μόλις 500 εκατομμύρια, διότι ήμασταν ασφάλιστοι, και 5 δισεκατομμύρια πλήρωσε ο Έλληνας από την τσέπη του. Και αυτό το ποσοστό είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, ο φτωχός Έλληνας, το λέω πρόχειρα, πλήρωσε διπλάσια από την τσέπη του για την υγεία από ότι ο μέσος Ευρωπαίος, ο πλούσιος. Και καταλήγω στις συντάξεις, όπου είμαστε βέβαια η μόνη χώρα στον ανεπτυγμένο κόσμο που στηρίζεται πάλι στον πρώτο πυλώνα, στο κράτος ασφαλιστική και μόνο, και βεβαίως καλά κάνει και υπάρχει ο πρώτος πυλώνας και πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί κάθε Έλληνας πρέπει να έχει μια βασική σύνταξη, αλλά δεν είναι δυνατόν εμείς να πρωτοτυπούμε μη έχοντας ουσιαστικά δεύτερο πυλώνα και έχοντας ένα πολύ μικρό τρίτο πυλώνα. Και εδώ ένα νούμερο. Κεφαλαιοποιητικά, δηλαδή στην άκρη χρήματα, έχουμε 0,8% του ΑΕΠ. Ο OECD μέσος όρος είναι 140% του ΑΕΠ. Αν το δούμε σε ατομικό επίπεδο, είναι σαν να είμαι 65, να ετοιμάζουμε αυγό στη σύνταξη και να κοιτάω να δω τι λεφτά έχω βγάλει στην άκρη δουλεύοντας. Ο μέσος Ευρωπαίος έχει 1,5 χρόνο λεφτά, του τελευταίου του μισθού στην άκρη και ο Έλληνας έχει 3 μέρες λεφτά, 0,8%, έτσι. 3 μέρες λεφτά στην άκρη. Γιατί μέχρι τώρα το κράτος ασφαλιστική, που το αγαπάμε, μην το πάρετε στραβά, πλήρωνε, επειδή δούλευαν πολλοί και ήταν συνταξιούχοι λίγοι, έπαιρνε από τους πολλούς και έδινε στους λίγους. Και
και πολύ εύκολο πολιτικά και όλοι είμαστε χαρούμενοι με τεράστια ποσοστά αναπλήρωση. Τα ποσοστά αναπλήρωση έχουν πάει από 110% σε 50% και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και χαιρόμαστε, κύριε Υπουργέ, διότι έχουμε ακούσει και εσάς και τον Πρωθυπουργό επιτέλους να αναγνωρίζει ότι αυτή η χώρα πρέπει να ακολουθήσει τα αχνάρια των άλλων και να δώσει κίνητρα και για τον τρίτο πυλώνα και να κάνει μια αναμόρφωση στο δεύτερο πυλώνα. Και το τελευταίο που θα πω με μια πρόταση, είμαστε μια σεισμογενής χώρα που αν γίνει ένα πραγματικά κακό θα κληθεί να την πληρώσει πάλι το κράτος που δεν έχει. Αντί να μπουν λεφτά απ' έξω από τους αντασφαλιστές μας και να αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε. Έχουμε επαφή με την κυβέρνηση η οποία ακούει και περιμένουμε πολλά στην επαναφορά κινήτρων καταρχήν. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν ποτέ κίνητρα. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον slide προηγουμένως με τη φορολογία. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο, να δούμε ποια κίνητρα υπάρχουν πού. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, πέρασε η κρίση. Η κρίση όμως άφησε μια κοινωνική ασφάλιση που ναι, έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν μπορεί να κάνει να είναι τόσο γενναιόδορη όσο παλιά. Άρα το κράτος πρέπει να μεριμνήσει με κίνητρα ώστε ο κόσμος να ασφαλίσει την υγεία του, να βάλει 5 ευρώ στην άκρη για τη σύνταξή του και όλα αυτά που λέμε. Άρα η επικοινωνία με την κυβέρνηση και μέρος αυτού είναι και η σημερινή παρουσίαση είναι πολύ σημαντικό.